παράμε εδώ. Μην τα φας όλα. Εδώ ο παράμερα δεν έχει φιλί. Μην τα φας όλα, το λέω, κανονίζω. Χαμογέλα λίγο, σου λέει εδώ ο φίλος σου. Χαμογέλα λίγο. Δεν θα τα φας όλα, δεν θα σε αφήσω να τα φας. Να σου πω κάτι. Θέλω να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ τα παιδιά από τα Βραχιόλια στην ακτή του Αλίμου. Βεβαίως. Γιατί μετά από μια τόσο κουραστική περιήγηση, μετά το ατελείωτο μάτι, ήθελα να πω ρεπορτάζ που κάναμε. Έτσι μετά. Μας ξεκουράζουνε. Πέρα και τις μπυρίτσες live, αγόρι μου. Έλα εδώ. Παγωμένη, παγωμένη. Αυτά είναι. Όλα γίνονται live εδώ. Να σε καλά. Γεια σου, Μενέλα, ε. Έλα, Βαγγελάρα, πάρ' την πύρα σου. Γεια σου, Παυλίνα μου, γεια σου. Γεια μας, να είμαστε καλά. Όταν λέω γεια σου, μπορείς να πηγαίνεις σιγά-σιγά. Να είμαστε καλά, λοιπόν. Όταν λέω γεια σου, μπορείς να πηγαίνεις σιγά-σιγά για να μείνουμε πιο λίγοι στο φαγητό. Σ' αγαπάω, σε εκτιμάω, βρε Παυλίνα μου. Εγώ, αλλά θέλω να μου αδειάσεις τη γωνιά, σε παρακαλώ. Αλλά στο φαγητό είμαι λίγο. Στο φαγητό είμαι λίγο. Ας την πατάτα κάτω, ρε Μενέλα, ε. Ας την πατάτα κάτω. Λοιπόν, βρισκόμαστε στα Βραχιόλια. Ναι. Θέλω να πάρουμε καμιά πατατούλα να φάμε για πιο με την πυρίτσα μας. Εγώ λέω να κόψουμε λίγο από το κεμπάπ. Ναι. Να δοκιμάσουμε σιγά σιγά. Ναι, θέλω κεμπάπ. Εδώ, εδώ. Κόψε λίγο. Μπράβο. Κάτσα πάρω εγώ πρώτος. Επειδή προηγούνται οι κύριοι, δεν λένε στο φαγητό. Παιδιά, να πούμε κάτι, έτσι. Τα πιατάκια δεν είναι απλησίαστα. Είναι έτσι δομημένα. Βλέπετε, ποικιλία κρατικών, μπιφτεκάκι, κοτοπουλάκι, λουκανικάκι, κεμπάπ, σαλατίτσα χωριάτικη. Και θέλω να τονίσω το εξής. Μαυλινά, πες μου εδώ τι βλέπεις και αν βλέπεις ό,τι βλέπω. Η ντομάτα είναι ξεφλουδισμένη. Η ντομάτα είναι ξεφλουδισμένη. Και δεν είναι η μία, δεν είναι. Σου βάζω και μπιφτεκάκι να δοκιμάσεις. Ντομάτα ξεφλουδισμένη, χωρίς να την παραγγείλεις, γιατί μου έχει τύχει και άλλες φορές στα Βραχιόλια. Ακριβώς. Δεν την βρίσκεις εύκολα. Όχι. Και για να είμαστε ειλικρινείς, ο Έλληνας στραβώνει και λίγο εκεί. Του λες μια ντομάτα, ξεφλούδισέ μου τη. Έχουμε δουλειά, δεν προλαβαίνουμε, κύριε. Ακριβώς. Το έχω αντιμετωπίσει και εγώ αρκετές φορές, μπορώ να σου πω. Λοιπόν. Ελίτσα, ωραία. Αυτή είναι η χωριάτικη. Βλέπετε, όλες οι ντοματούλες είναι ξεφλουδισμένες. Το μπιφτεκάκι τι λέει. Σου έβαλε στο πιάτο. Α, μου έβαλε. Για να δούμε. Δεν το είδα, ρε Παυλίνα. Για να δούμε. Ωραίο, μυρωδάτο, μυρωδάτο. Για να μην λες ότι δεν σε περιποιούμε κιόλα. Να σου πω κάτι. Θα σου λέγα να πάρεις από αυτό το ψωμάκι, γιατί είναι και ψημένο, κοίτα. Αχ, τι μου κάνεις, τι μου κάνεις. Τι σε κάνω, τι σε κάνω, τι μου κάνεις. Εδώ είναι τυροκαυτερή. Είναι τυροκαυτερή, είναι αυτή. Σοφοκλή τυροκαυτερή, είναι τυροκαυτερή. Λοιπόν, να δοκιμάσουμε την τυροκαυτερή. Εδώ τη φτιάχνουμε. Η οποία είναι χειροποίητη εδώ και φαίνεται. Φαίνεται, φαίνεται. Έτσι φτιάχνουμε. Μου θυμίζει τα καγιανά. Τα αυγά που κάνουν. Μπράβο, μου θυμίζει καγιανά, αλλά δεν είναι καγιανά. Αλλά σου προτείνω επίσης ανεπιφύλακτα. Κράτα το μικρόφωνο να κόψω εγώ. Δεν έχει φάει ποτέ από αυτό το σαγανάκι. Εδώ. Δεν υπάρχει αυτό το σαγανάκι. Κοίτα εδώ, κοίτα εδώ, κοίτα εδώ. Κοίτα εδώ, με ντοματούλα πάλι ξεπλουτισμένη, κοίτα εδώ. Παιδιά, τα αφήνουμε λίγο να κρυώσει. Λαχταριστεί με ζέδες. Πω, είναι πάρα πολύ νόστιμο όλα, Δημήτρη μου, ε. Είπαμε, παιδιά, να κάνουμε από εδώ τον επίλογο, ε. Να κάνουμε τον επίλογο της εκπομπής. Έχουμε αγχωθεί λίγο. Βάλε λίγο λεμονάκι στο πιφτέκι. Πέσαμε τα μούτρα, ρε, πω. Πέσαμε τα μούτρα, παιδιά, δείξαμε την καταγωγή μας. Και φυσικά έχουμε και το τζατζικάκι μας, έτσι. Να μην το προσπερνάμε. Να σου πω και όλα αυτά. Δίπλα στην παραλία, ε. Ακριβώς. Δίπλα στην παραλία, έχεις απόσταση ενός χιλιόμετρου. Έτσι. Έχεις κάνει το μπανάκι σου. Εγώ θέλω και λίγο λουκανικάκι. Έχεις κάνει το μπανάκι σου. Σε έχει πιάσει δίψα και μια πίνα και μια λόρδα. Και έρχεσαι εδώ πέρα και τρως. Κόψε μου λίγο λουκανικάκι. Πω. Σεφ Ηλιάδη Βαγγέλη. Και να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ στο σεφ, τον Βαγγέλη τον Ηλιάδη. Ένα Βαγγέλη. Γεια σου, Βαγγέλη. Γεια σου, Βαγγέλη. Όπου Βαγγέλη και χρυσοχέρι, εγώ όπου. Ξέρω να πω. Όπου Βαγγέλη και χρυσοχέρι. Θα αναφέρεσαι βέβαια στον ένα και μοναδικό Βαγγέλη. Χάκερμαν. 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 Σωστά. Παιδιά, μήπως να φάμε σιγά-σιγά. Ε, να σας αποχαιρετήσουμε. Να φάμε, τα είδατε, έτσι. Δεν ξέρω αν τα είδατε. Αν θέλετε. Παιδιά, γιατί μετά από τόση κούραση νομίζω ότι δικαιούμαστε κι εμείς λίγο έτσι να απολαύσουμε το φαγητό μας με ηρεμία, έτσι. Τελειώνουμε με αυτό το hot πλάνο, όπως συνηθίζουμε να λέμε και στο Marcos.tv. Hot. Έτσι, τη hot δημοσιογράφο, hot καλλιτέχνηδα, καυτή παρουσιάστρια και συμπαρουσιάστρια και λίγο απ' όλα και τζατζικάκι που λέμε και χωριάτικη και πατάτες τσιγανές. Αυτή είναι η Παυλή μου. Ποικιλία είσαι, Παυλή, ναι. Είσαι μια ποικιλία της ενημέρωσης, αγάπη μου. Ποικιλία, ποικιλία. Από τα Βραχιόλια, την Παυλίνα και την ακτή του Αλίμου και από μένα, πολλά πολλά φιλιά, καλή μας όρεξη,
Ούτως ή άλλως πήγε περίπου μία ώρα το μεσημεράκι. Είναι ώρα για να φάμε. Νομίζω ότι στο τελείωμα της εκπομπής μας σας ανοίγουμε και με τον καλύτερο δυνατό την όρεξη τρόπο. Έτσι. Ακριβώς. Να είστε όλες και όλοι καλά, φιλάκια. Καλό απόγευμα. Το τελευταίο φιλί ανήκει σε σένα. Γεια σου, Φωκλή, ευχαριστούμε πολύ.